Ιωνίου με το Ναυάγιο. Εκεί βρίσκεται ο Διονύσης Μπινιώρης. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιάσονα. Βρισκόμαστε στο Ναυάγιο που αυτή τη στιγμή καταφέρνουν σιγά σιγά τα σωστικά συνεργεία. Ήδη βρίσκονται αρκετοί άνδρες της πυροσβεστικής, περίπου 7 ή 8 άνδρες της πυροσβεστικής. Έχει μόλις ήρθε και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Δημήτρης Πατράκης. Βρίσκονται στο σημείο. Περιμένουμε και συνεργείο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευόμενο σκύλο, το οποίο θα αναζητήσει το συγκεκριμένο σημείο, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά βράχια. Μιλάμε για πάρα πολύ βαριά βράχια τα οποία έπεσαν. Και οι εικόνες τη στιγμή που τις κατέγραψε κάποιος τουρίστας είναι αποκαλυπτικές. Που πέφτει ο βράχος είναι τρομακτικές. Βλέπουμε, Διονύση, αυτή τη στιγμή τα πλάνα που μας περιγράφεις. Βλέπουμε, έχουμε εικόνα από τη στιγμή της κατάρρευσης του βράχου. Κάτω φαίνεται στα πλάνα πάρα πολλοί κόσμος, λουόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν καταλάβει τίποτα μέχρι την ώρα που ήταν τον βράχο να αποκολλείται. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε. Δημιουργήθηκε και ένα οστικό κύμα από την κατάρρευση του βράχου. Η Άσονα, τη στιγμή που έγινε όλο αυτό, ο κόσμος ήταν έντρομος και έτρεξε στα σκάφη να απομακρυνθεί από το σημείο, γιατί δεν ήξερε να θα πέσουν άλλα βράχια. Ήταν μια κατάσταση από εκεί που καθόντουσαν στη θάλασσα και δροσιζόντουσαν, να βλέπουμε ξαφνικά τεράστιους βράχους. Μιλάμε για ένα βράχο ο οποίος είναι σαν ασβεστόλιθος, είναι ελαφρύς βράχος και είναι αρκετά εύκολο να πέσει. Δεν ξέρουμε από τι μπορεί να έχει γίνει. Αυτό μπορεί να έχει γίνει και από οτιδήποτε. Διονύση, αυτή η πτώση του βράχου. Διονύση, υπάρχουν πληροφορίες ότι λίγο πριν πέσει το τεράστιο αυτό κομμάτι βράχου είχε δώσει κάποια σημάδια με την αποκόλληση μικρότερων πετρών και βράχων και έτσι κάποιοι λουόμενοι το κατάλαβαν και είχαν απομακρυνθεί. Ακριβώς η Άσονα, την στιγμή λίγο πριν πέσουν πιο μεγάλα κομμάτια βράχου, πιο μικρά άρχισαν και έπεφταν και προειδοποίησαν ουσιαστικά όσους βρισκόντουσαν από κάτω για το τι γινόταν. Ωστόσο, δεν γνωρίζει κανένας αυτή τη στιγμή αν όντως βρισκόταν κάποιος από κάτω την στιγμή που έπεσαν τόσο μεγάλα βράχια. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος από τα σωστικά συνεργεία, ώστε να δουν αν υπάρχει κάτι. Να πούμε, η Άσονα, ότι λίγο πριν από λίγη ώρα και ένας δίτης, ο οποίος έχει έρθει στο σημείο, έκανε κάποιες βουτιές κοντά στα συντρίμμια, μήπως έχει πέσει κάποιος εκεί. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να δει, δεν υπήρχε καθόλου καλή ορατότητα. Το νερό είναι πάρα πολύ θολό. Λογικό. Παρόλο που έχουν περάσει περίπου 5 ώρες. Όλας, δεν μπορούσε καν να δει το βάθος που βρισκόταν. Οπότε δεν μπορούσε να διαπιστώσει σε καμία περίπτωση αν υπήρχε κάποιος εκεί κάτω. Δεν μπορεί να το δει. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι παρόλο που φαίνεται η παραλία να είναι ρηχή, είναι πάρα πολύ βαθιά. Από τα πρώτα της, μόλις μπει ακριβώς στη θάλασσα, είναι βαθιά. Οπότε δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος, γιατί αναποδογύρισαν και βάρκες από την πτώση των βράχων. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Μάλιστα. Από πίσω μου ακριβώς η Άσονα είναι το σημείο το οποίο έχουν πέσει οι κατολιστές. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω λίγο καλύτερα, να το δείτε λίγο καλύτερα. Βεβαίως, Διονύση, είμαστε ζωντανά ούτως ή άλλως. Όλα αυτά συμβαίνουν live στον αέρα της χαμηλής πτήσης και του Ιόνιαν. Βλέπουμε το σημείο πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάρρευση του βράχου. Όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα, στο σημείο δεξιά που φαίνεται άσπρο, που είναι λευκό, είναι ακριβώς το σημείο που έχει φύγει ο μεγαλύτερος βράχος και έχει πέσει ακριβώς κάτω που βλέπετε τα συντρίμμια. Εκεί έχουν τοποθετηθεί τώρα πολύ πρόχειρα κάποιες πινακίδες. Αυτή είναι η εικόνα απευθείας που βλέπουμε από το Ναυάγιο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, όπως μπορείτε να δείτε, θα γυρίσω λίγο, δεν υπάρχει κανένα σκάφος εκτός από κάποια σκάφη που έχουν φέρει τους άνδρες πυροσβεστικής και τα σωστικά συνεργεία και μπορεί να διακρίνεται στο βάθος και τα σκάφη του λιμενικού τα οποία έχουν αποκλείσει το σημείο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η τελευταία ενημέρωση ότι περιμένουμε και τους άνδρες της ΕΜΑΚ αλλά και τον συντονιστή της περιφέρειας, τον κύριο Κυριακόπουλο, της πυροσβεστικής, για να μπορέσει να δει, να μπορέσει να συντονίσει τις επιχειρήσεις των συνεργείων και να μπορέσουμε να δούμε τι θα συμβεί με αυτό. Ξαναβλέπετε αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λευκό κομμάτι που μπορείτε να δείτε, είναι αυτό το κομμάτι που έχει φύγει. Μιλάμε για πραγματικά ένα τεράστιο κομμάτι βράχων, το οποίο αποκολλήθηκε ξαφνικά. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες. Φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, γιατί ήταν μια στιγμή πανικού. Κανείς δεν ξέρει αν κάτω από το συγκεκριμένο σημείο εκείνη την ώρα βρίσκονταν άνθρωποι. Βλέπουμε στα πλάνα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα ότι την ώρα της κατάρρευσης
Η παραλία ήταν γεμάτη από τουρίστες, από λουόμενους. Μιλάμε για μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Ελλάδας παγκοσμίως, το ναυάγιο της Ζακύνθου Διονύση. Υπάρχει μέχρι, βλέπουμε και τους άνδρες σε ΜΑΚ τώρα ζωντανά να βρίσκονται στο σημείο. Είναι άνδρες πυροσβεστικής, είναι ακριβώς κάτω από το ναυάγιο. Προσπαθούν να καλυφθούν λίγο και από τον πάρα πολύ καυτό ήλιο. Αυτή τη στιγμή είναι και μεσημέρι, ο ήλιος είναι πολύ καυτός εδώ στο σημείο. Κάθονται ακριβώς κάτω από το ναυάγιο να προφυλαχθούν λίγο από την σκιά. Είναι και ο διοικητής εκεί αυτή τη στιγμή και περιμένει να έρθουν και οι άνδρες της ΕΜΑΚ. Όπως βλέπετε, η απόσταση είναι πολύ μικρή με τα πόδια. Είναι πολύ κοντά το ναυάγιο από το σημείο που έχουν πέσει τα βράχια. Και εκείνη τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιος από κάτω από εκεί. Διονύση, διότι όπως μας εξηγούσαν εκεί, ναι, Ιάσονα. Αν έχεις κάποια πληροφόρηση σχετικά με το πόσα πλοιάρια περίπου ήταν στο σημείο εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Σίγουρα ήταν πάρα πολλά, δεκάδες. Γιατί τέτοιες ώρες το ναυάγιο γεμίζει από κόσμο, οπότε θα μπορούσε να ήταν, πρέπει να ήταν πάρα πολλά πλοιάρια εκείνη την στιγμή. Ναι. Ωστόσο, αυτό που είχαν όλοι απορία είναι ότι δεν μπορούν να καταγράψουν πόσοι άνθρωποι ήταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, Ιάσονα, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να καταγράψει αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος βρισκόταν στην παραλία εκείνη τη στιγμή, γιατί κάποιοι κάθονται περισσότερο, δεν φεύγουν με τα ίδια σκάφη, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε και αν υπήρχαν άνθρωποι από εκεί κάτω και αν γενικώς... Διονύση, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πλάνο που βλέπουμε, ανθρώπους ακριβώς κάτω από το σημείο της κατάρρευσης να βρίσκονται. Μάλιστα, υπάρχει και λουόμενος μέσα στη θάλασσα, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου έπεσε αυτό το τεράστιο κομμάτι βράχου. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να τρέχουν. Το βίντεο είναι πραγματικά από το σημείο της κατάρρευσης. Είναι ακριβώς πώς έπεσε ο βράχος. Πραγματικά δεν μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από τα πλάνα αν οι άνθρωποι κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως ή αν έγινε οτιδήποτε άλλο. Το απευχόμαστε, δυσάρεστο. Βλέπουμε τον μάλιστα κάποιους. Βλέπουμε, Διονύση, την ώρα της κατάρρευσης κάποιοι να είναι ήδη εγκλωβισμένοι από τα πρώτα βράχια. Αυτό διακρίνεται στα πλάνα που βλέπουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν κάτω στην άμμο και έκαναν ηλιοθεραπεία. Ακριβώς είναι. Ακριβώς η Άσονα, αυτό είναι το ανησυχητικό. Και υπήρξαν και κάποιες φήμες, ας το πούμε, γιατί μόνο φήμες μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, ότι υπήρξαν άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από πουθενά και έτσι δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε, όλοι ελπίζουν να μην υπάρχουν άνθρωποι από εκεί κάτω. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, όλα καλά. Όλα ασφαλή, βέβαια θέλει προσοχή, όπως βλέπετε αυτά τα βράχια. Δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή πότε μπορούν να φύγουν. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και ότι, αυτό που ρωτούσαμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν εδώ το ναυάγιο και ξέρουν τα βράχια αυτά. Αυτά τα βράχια λένε είναι ελαφρύς βράχος, είναι ασβεστόλιθος. Πέφτει πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Είναι σαν ασβεστόλιθος. Πέφτει πάρα πολύ εύκολα αυτός ο βράχος. Δεν είναι βαριά βράχια δυνατά, είναι γυμνά βράχια όπως μπορέσατε να διακρίνετε και πριν που σας το έδειξα. Ναι. Είναι γυμνά βράχια. Οπότε είναι πολύ εύκολο να φύγουν και δεν μπορεί να ξέρεις πότε θα φύγουν και για ποιο λόγο θα φύγουν. Εγείρονται πολλά ερωτηματικά, Διονύση, σχετικά με αυτή την κατολίσθηση. Αν είχε δώσει κάποια σημάδια νωρίτερα, αν έπρεπε να έχει γίνει κάτι άλλο, κάποια προειδοποίηση. Βέβαια, η φύση τα κάνει αυτά. Ιάσονα, μας είπαν επίσης κάποιοι άνθρωποι, όπως σας είπα, που έρχονται με σκάφη συνέχεια με κόσμο, ότι είχαν προειδοποίηση και τις αρχές για να μην υπάρξουν κατολιστήσεις. Αλλά αυτά όλα νομίζω θα υποθούν μετά. Πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι να μην έχει χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς είναι αυτό. Με νυφαλιότητα θα τα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Τι, πώς, γιατί και αν υπάρχουν ευθύνες. Βέβαια, μην ξεχνάμε και τον παράγοντα φύση που είναι απρόβλεπτος. Διονύση, μένεις στο σημείο και συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά σε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.